Το φαινόμενο των άδειων από μαθητές σχολικών αιθουσών παρατηρείται και φέτος σε όλα σχεδόν τα λύκια του Βόλου, καθώς οι τελειόφοιτοι κάνουν χρήση των αδικαιολόγητων απουσιών και προτιμούν τα φροντιστήρια, έτσι ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα Θεσσαλία, ένα ποσοστό μαθητών της τρίτης λυκείου έως και 80% δεν προσέρχεται αυτές τις ημέρες στα σχολεία, όπου γίνονται μαθήματα αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων. Ωστόσο, και από την ερχόμενη Δευτέρα, που επαναλειτουργούν κανονικά τα σχολεία, δεν αναμένεται να αυξηθεί εντυπωσιακά ο αριθμός των τελειόφοιτων του λυκείου, οι οποίοι θα πάνε για μάθημα. Χρόνια τώρα κρατάει αυτή η ιστορία. Πρέπει να λήξει, κατά τη γνώμη μου. Αυτές οι αδικαιολόγητες απουσίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν. Ούτε προβλέπεται σε άλλες χώρες, πάλι εξ όσων γνωρίζω, να υφίσταται καθεστώς αδικαιολόγητων απουσιών. Ένας μαθητής απουσιάζει, πρέπει να απουσιάζει δικαιολογημένα. Είτε γιατί είναι αδιάθετος, είτε για κάποιο έκτακτο περιστατικό, τον ανάγκασε να παραμείνει στο σπίτι ή να πάει κάπου αλλού. Το απαράδεκτο φαινόμενο των απουσιών από τα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο επιβεβαιώνει την απαξίωση του συστήματος παιδείας και ενισχύει την πεποίθηση όσων θεωρούν ότι τα ιδιωτικά φροντιστήρια διαδραματίζουν εδώ και χρόνια καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές. Το φαινόμενο αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει και είναι λυπηρό που υπάρχει. Που οι μαθητές δηλαδή εγκαταλείπουν το δημόσιο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι απαξιώνουν οι ίδιοι το δημόσιο σχολείο. Οι καθηγητές είναι στις θέσεις τους και προσφέρουν οι άνθρωποι με όλη την αγωνία τους και με όλο την αγάπη τους στα παιδιά, τα μαθήματα. Περιμένουν τους μαθητές στις αίθουσες και δυστυχώς εμφανίζονται ελάχιστοι από αυτούς, όσοι δεν είχαν προβλέψει δηλαδή να εξοικονομήσουν αριθμό απουσιών. Την ίδια στιγμή, παταγώδη αποτυχία συνεχίζει να καταγράφει η κινητοποίηση της ΟΛΜΕ κατά της αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών. Σήμερα το ποσοστό συμμετοχής των καθηγητών στις 3 ώρες τάσης εργασίας έπεσε στο 1,67%. Δηλαδή, μόλις 12 από τους 700 περίπου εκπαιδευτικούς δεν προσήλθαν στις τάξεις.